Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Προσδεθείτε. Ετοιμαστείτε. Έχει <laughs> καιρό να κάνουμε τέτοιο βίντεο. Λοιπόν, έχω μαζέψει. Φτιάξω και λίγο το κραγιόν μου. Το είναι το πρόβλημα όταν έχει την κάμερα απέναντι. Α α, 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 Ήρθε και ο παρέα. Έλα εδώ να ακούσει. Να σεξουαλικό και κι εσύ. Που είσαι αδιαπαιδαγώγητο. Λοιπόν. <laughs> <laughs> Περίμενα να, να βγει το επεισόδιο του podcast στο οποίο θα αναφερόμουν στον γυναικείο οργασμικό ψεκασμό που στα αγγλικά λέγεται squirting αυτή η, η φάση για να διαβάσω αυτή την ιστορία γιατί πραγματικά όταν διάβασα το σχόλιο που έγραψε η φίλη κάτω από ένα βίντεο που είχαμε κάνει για το «Ας μιλήσουμε ανοιχτά για το σεξ, μια διαφορετική προσέγγιση». Τότε που είχα ξεκινήσει όλα, το πρώτο πρώτο βίντεο που βάλαμε στη σειρά ψυχοσυναισθηματική σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, διάβασα ένα σχόλιο το οποίο με άφησε ενεή. Ναι, και γελούσα. Και μου θύμισε και το βίντεο για τη γελιότητα των αρχισαγκίων. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το σχόλιο. Τα γυαλιά μα. Πού είναι τα γυαλιά μα, το σκυλί μα είναι εδώ. Όλοι είμαστε στη θέση μα. Όλοι, 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 όλοι. Ναι, 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 ναι. <laughs> θα γελάσει κι εσύ τώρα, Λάκη. Θα γελάσει κι εσύ. Τελικά, σεβόμενη απόλυτα το ότι πια δεν λαμβάνει με ηλθέκλα μου και ξέροντα ότι πάντα διαβάζει σχόλια. Τι δύο γραμμέ που με αφορμή το κεφάλι που υπάρχει στο βιβλίο σου που θα κυκλοφορήσει, θα τι στείλω εδώ. Δηλαδή, δεν, η κοπέλα είναι καλή μαθήτρια. Ξέρει ότι δεν λαμβάνω πλέον email, οπότε το έγραψε στα σχόλια το ανέκδοτο τη. Το ανέκδοτο τη με την έννοια ότι είναι γελίο το πώ τι τη έλεγε ο άλλο να μην σχολιάσω. Είμαστε συνομήλικε. Λοιπόν, άρα είσαι και εσύ στα 48, μια χαρά ηλικία. Μια χαρά ηλικία. Μετά το διαζύγιο μου, μετά από το διαζύγιο μου, στην πρώτη επαφή που είχα με την πρώτη μετά του διαζυγίου σχέση που έκανα, έπαθα το εξή. Χωρίς να κάνει ιδιαίτερους ή συγκεκριμένους χειρισμούς ο τότε σύντροφός μου, αλλά ίσως επειδή η προσέγγιση του ήταν πολύ ευγενική και γλυκιά, ήρθε πολύ φυσιολογικ... και ήρθε πολύ φυσιολογικά η ώρα του σεξ, λοιπόν, λέει, ήταν η πρώτη φορά που έκανε σεξ μετά που χώρισε. Ήταν με τον, με τον πρώτο το άνθρωπο που έκανε σχέση μετά που χώρισε, μετά το διαζύγιο της. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο αυτό ο άνδρα, κρατήστε το. Την ώρα εκείνη της κορύφωση μου έπαθε αυτό που ονομάζουν squirting. Δεν έπαθες, Ε, Απόλαυσε. Είναι πολύ, πολύ απολαυστική εμπειρία για τη γυναίκα να έχει τόσο έντονο οργασμό που να έχει και οργασμικό ψεκασμό μαζί. Δεν είναι κάτι που το παθαίνει, είναι κάτι που το απολαμβάνει. Χωρί να σημαίνει ότι μια γυναίκα έχει οργασμό Χωρί να έχει ε, οργασμικό ψεκασμό και έχει απλώ εκείνα τα λίγα υγρά που έχει κάθε γυναικείο οργασμό, ότι δεν τον απολαμβάνει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ε, σου δίνει μία πιο έντονη, έντονη και διαρκή αίσθηση του οργασμού. Και ο γυναικείος οργασμό φέρνει ε, μία εκτόνωση, αλλά ο οργασμικό ψεκασμό, το squirting, όντω φέρνει πολύ ωραίο συνέστημα ε, εκτόνωσης. και... Είναι σωστό αυτό που γράφει η φίλη, ότι δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιήσε κάποια περίτεχνη τεχνική ο σύντροφό της ή ότι χρησιμοποίησε κάποιο gadget ή κάτι. Είναι γιατί η ίδια μπήκε φυσικά στη διαδικασία του σεξ και μπόρεσε να λειτουργήσει ο οργανισμό τη, μπόρεσε να λειτουργήσει το σώμα τη, να περάσει το πρώτο στάδιο τη σεξουαλική διέγερση ενθουσιασμού, το δεύτερο στάδιο τη σταθεροποίηση πλατό και να φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι ο οργασμός. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν πολλοί και άνδρες και γυναίκες είναι ότι στην κοινωνία μας το σεξ είναι πατριαρχικό. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι οποιαδήποτε έμφαση δίνεται στο mainstream porn, στο πορνό το οποίο Βρίσκει κάποιο δωρεάν στο διαδίκτυο αυτό, το, αυτό που είναι το, το πιο επικρατέ. Γιατί υπάρχει και το ηθικό πορνό για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια στο podcast. Οποιαδήποτε μελέτη ή έρευνα έχει γίνει μέχρι πριν πέντε χρόνια, όλα είναι εστιασμένα πάνω στην ανδρική σεξουαλική λειτουργία. Πολύ περισσότερο από ότι στη γυναικεία σεξουαλική λειτουργία. Και είτε μα αρέσει είτε όχι, η πραγματικότητα περισσοτερο απο οτι στη γυναικεια σεξουαλικη λειτουργια και ειτε μας αρεσει ειτε οχι η πραγματικοτητα ειναι ότι για την πλειονότητα των ετεροφιλόφιλων ζευγαριών υπάρχει το λεγόμενο οργασμικό χάσμα, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη έχει να κάνει με το ότι σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι που κάνει σεξ, πολύ συχνά μόνο ο άνδρας περνάει τα στάδια του σεξ και η γυναίκα δεν τα περνάει. Και στα σχόλια κάτω από το δεύτερο επεισόδιο του series στο podcast. Να το βρω να σα το διαβάσω. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Θα σα τη διαβάσω ακριβώ. Γιατί θυμάμαι ότι είχα διαβάσει το και, το και το λέω και στο podcast. Είχα διαβάσει το αρχαίο κείμενο του κάμα σούτρα μεταφρασμένο στα αγγλικά. Δηλαδή όχι ε, κατευθείαν μετάφραση από το αρχαίο κείμενο του κάμα σούτρα στα αγγλικά. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά τι περιέχει μέσα το καμασούτρα. Πάρα πολύ καλά ξέρω. Ενώ το έχω υπόψη μου, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω έτσι για να το πω. Και μάλιστα όταν είχα διαβάσει πρώτη φορά το καμασούτρα ήμουνα 30 χρόνων. Έχει και 18 χρόνια. Θέλω να πω ότι και είναι κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί από τότε αυτό το ζήτημα. Δεν δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λέω τώρα, που έχω διαβάσει όλα τα καινούργια στοιχεία για τα οποία αναφέρομαι στο, στα επεισόδια του podcast. Εννοείται ότι αν δεν έχετε ακούσει τα, το πρώτο και το δεύτερο επεισόδιο στην ειδική σειρά ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, το οποίο υπάρχει ως ξεχωριστό podcast στο κανάλι μας με τίτλο The Sex Ed Series, να πάτε να τα ακούσετε. Λοιπόν, στο δεύτερο επεισόδιο λέω για τη λίπιντο. Εντάξει. Στο πρώτο επεισόδιο είπα ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του ανδρικού πέους για την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής. Και εξήγησα και γιατί. Σας αναφέρω στο πρώτο επεισόδιο του... Θα τα βάλω αυτά τα επεισόδια και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς The Sex Ed Series στο podcast είχα εξηγήσει και για τις μελέτες και για το ποιο είναι ο μέσος όρος μεγέθους Και, λοιπά και είχα πει ότι το... το το μέγεθο του Πέου δεν παίζει κανένα απολύτω ρόλο και γιατί η περισσότερη δραστηριότητα που οδηγεί σε οργασμό στη γυναίκα έχει να κάνει με τα εξωτερικά, με το εξωτερικό ένα τρίτο μέρο του κόλπου και όχι το εσωτερικό. Και στο δεύτερο επεισόδιο είπα και για το squirting, τον οργασμικό ψεκασμό, εξήγησα τι είναι. Και είπα κιόλα ότι οι αρχαίοι Ινδοί, στο βιβλίο Κάμα Σούτρα, το οποίο είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη φιλοσοφία των αρχαίων Ινδών γύρω από τις σχέσεις και τους γάμους, τη φιλοσοφία τους που έχει σχέση με τις κάστες, τη φιλοσοφία τους που έχει σχέση με τον άνδρα ως πρωτεύωνον και τη γυναίκα ως σεξουαλικό αντικείμενο, μιλούσαν για το ότι υπάρχουν δύο είδων ταιριάσματα. Υπάρχει το τέριασμα στο επίπεδο λύπητο και το τέριασμα στα μεγέθη. Και είπα ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος. Δεν μπήκα στη διαδικασία να εξηγήσω γιατί. Είχα εξηγήσει κάποια στοιχεία στο πρώτο επεισόδιο και βρέθηκε μια κοπέλα που έγραψε. Καταλαβαίνω ότι σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι η γυναίκα μπορεί να έρθει σε κλειτοριδικό οργασμό χωρί καν Όλε οι γυναίκε μπορούν να έρθουν σε κλειτοριδικό οργασμό χωρί καν Και σε ετεροφιλόφιλο ζευγάρι και σε ομόφιλο ζευγάρι. Αλλά δεν συμφωνώ ότι το μέγεθο δεν μετράει. Δεν συμφωνεί. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του σεξ θα υπάρξει επιθυμία για δίσδυση. Εάν το πέος είναι μεγάλο, τότε μπορεί να πονέσει τη γυναίκα. Κρατήστε το αυτό. Εάν το πέος είναι. σίγουρα υπάρχει επιθυμία για δίσδυση. Και γι' αυτό, όταν κάνουν σεξ, για παράδειγμα, δύο γυναίκε μεταξύ του, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα σεξουαλικό βοήθημα ή ένα σεξουαλικό παιχνίδι ή να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα του για να μιμηθούν τη δίσδυση. Λοιπόν, αλλά δεν συμφωνώ ότι το μέγεθος δεν μετράει, το ξαναδιαβάζω γιατί ε, είναι πολύ ενδιαφέρον όταν παρακολουθείς ένα μάθημα να λες δεν συμφωνώ. Επειδή στη δική μου περίπτωση είναι αλλιώ δεν συμφωνώ με το τι λέει η σεξουαλική διαπαιδαγωγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Εάν το πέος είναι μεγάλο τότε μπορεί να πονέσει τη γυναίκα. Εάν είναι μικρό μπορεί να μην το νιώθει αρκετά. Με αυτή την έννοια συμφωνώ πιο πολύ με το Κάμα Σούτρα που λέει ότι υπάρχουν δύο είδη ταιριάσματο: λίμπιτο και σωματικό τέριασμα. Ε, βέβαια, θα συμφωνήσει με ένα κείμενο που γράφτηκε πριν εκατοντάδε ε, χρόνια. Ένα, ε, θα συμφωνήσει με τη σύγχρονη επιστήμη. Τη γράφω κι εγώ. Δικαίωμα σου να πιστεύει ό,τι θέλει και να πράττει αναλόγω. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα απερίγραπτο email, το οποίο είχα λάβει πριν δύο-τρία χρόνια από μία αντίπισσα, η οποία μου είπε ότι γνώρισε κάποιον και αυτό τη φερόταν πολύ καλά και ήταν. Ε, όλα πήγαν πολύ καλά μέχρι που πήγαν στο κρεβάτι και με το που τον είδε γυμνό, είδε ότι είναι μικρό το πέος του, οπότε ξενέρωσε κατευθείαν και δεν ήθελε να τον ξαναδεί. Χωρίς να κάνει σεξ μαζί του, χωρίς να προχωρήσει, μόνο με το μέγεθος, γιατί μέσα στο μυαλό του ο κάθε ένας έχει αυτά που του έχουν φυτέψει, τους αστικούς μύθους. Τη γράφω. Αν ακούσεις προσεκτικά το βίντεο, θα δεις ότι λέω ότι η γυναίκα ότι αν η γυναίκα μπει στην πρώτη και δεύτερη φάση, αλλάζει η ανατομία της και γίνεται πιο ευέλικτη, ελαστική και μπορεί να διαχειριστεί οποιοδήποτε μέγεθος. Οι γυναίκες που πονάνε από ένα μεγαλοπέος και οι γυναίκες που δεν νιώθουν ένα μικροπέος είναι επειδή εκείνη την ώρα δεν είναι σε στήση. Οι γυναίκε δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη σεξουαλική πράξη. Μόνο ο άνδρα περνάει τη φάση του ερεθισμού, της, ε, την πρώτη φάση, τη δεύτερη, και μετά την τρίτη. Γιατί δεν μπορεί να φτάσει στην τρίτη δεν πέρασε από την πρώτη και τη δεύτερη. Αλλά ναι, νεξε, έξεχασα, γράφω κάποιε γυναίκε κάνουν σεξ χωρί να κάνουν ουσιαστικά. Και χωρί να περνούν τα τέσσερα στάδια. Πρέπει να λέμε κάποια πράγματα με το όνομα του. Να τα λέμε και να τα ακούμε, χωρίς να σημαίνει ότι ξερούμαστε και εμείς που τα λέμε από λανθασμένες πεπιθήσεις που μπορεί να είχαμε στο παρελθόν, η άγνοια που να είχαμε στο παρελθόν. Αλλά ναι, ξέχασα, κάποιες γυναίκες κάνουν σεξ χωρίς να κάνουν ουσιαστικά, χωρίς να περνούν τα τέσσερα στάδια και προτιμούν να πιστεύουν αστικούς μύθους για τα μεγέθη. Κανένα πρόβλημα. Κάνω το μάθημα, και όποιο θέλει, μαθαίνει. Όποιο διαφωνεί, ζει τη ζωή του όπω επιλέγει τι να πω. Και μετά σχολιάζω. Έγραψα ε, ε, άλλο ένα σχόλιο γιατί με προβλημάτισε. <laughs> λέω, κύριε Λέισον, παρακολούθησε το πρώτο και το δεύτερο επεισόδιο. Ίσον, σίγουρα το πρώτο δεν θα το παρακολούθησε γιατί εξηγούσα εκεί για το μέγεθο του Πέου. Αλλά πέσω ότι πρώτο παρακολούθησε. Ή <laughs> παρακολούθησε το δεύτερο. Και έρχεται να κάνει τέτοιο σχόλιο. Και τη λέω, Την εποχή που γράφτηκε το Κάμα Σούτρα, η γυναίκα ήταν αντικείμενο Ιδονή. Και δεν ενδιαφέρονταν οι αρχαίνδοι ούτε για τη γυναικεία στήση ούτε τον οργασμό. Άρα μια γυναίκα που δεν συμμετέχει ουσιαστικά δεν έχει καμία μεταβολή στην ανατομία της. Και να εξηγήσω για τη μεταβολή στην ανατομία. Στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση, η πρώτη φάση είναι του ενθουσιασμού, η δεύτερη φάση είναι της σταθεροποίηση ή πλατό. Εάν η γυναίκα μπει στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση, Πάει αίμα στην περιοχή των γεννητικών τη οργάνων. Πρίζεται και μεγαλώνει σε μέγεθο η κλητορίδα τη. Πρίζονται και τα χείλη του εδίου. Και αυτό το αίμα που είναι εκεί στην περιοχή, καθώ επίση και το λιπαντικό υγρό του κόλπου που εκρίνεται από του βαρθολίνιου αδένες, κάνουν τον κόλπο της γυναίκα αρκετά ελαστικό για να διαχειριστεί οποιοδήποτε μέγεθο πέου. Είτε μικρό, είτε μεγάλο, είτε μέτριο. Εντάξει. Σκεφτείτε ότι η γυναίκα από τον κόλπο της γεννάει παιδί που είναι με μέσο όρο 3 κιλά. Και επίσης όταν πάει η αίμα στην περιοχή του κόλπου και όταν πριστεί το κλειτορίδα και πριστούν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά χείλη, στενεύει το, το άνοιγμα. Θα μου πείτε, εντάξει, επειδή στενεύει γι' αυτό πονάει με το μεγάλο μέγεθος. Όχι, Πονάει με το μεγάλο μέγεθο επειδή δεν έχει πάει αίμα στην περιοχή, δεν έχει ξυπνήσει η περιοχή, δεν είναι ζεστή η γυναίκα. Οπότε το τι μέγεθο έχει ο, ο, ο κόλπο τη και τι μέγεθο έχει το άνοιγμα του κόλπου τη είναι αυτό που είχε πριν. Όπω οι άνδρες έχουν μεγέθη και σχήματα πέου, έτσι και οι γυναίκε έχουν μεγέθη ανοίγματο του κόλπου. Και δεν είναι κανένα γυναικείο κόλπο ίδιο στην εμφάνιση με τον άλλον. Κανένας, όπως κανένα. Όπω κανένα ανδρικό παίο δεν είναι ίδιο στην εμφάνιση με ένα άλλο ανδρικό παίο. Η κάθε γυναίκα έχει διαφορετικά, α, διαφορετική εμφάνιση στο ιδίο τη. Αν α, κάναμε μία αυθαίρετη ταξινόμηση όπως έκαναν οι αρχαίοι Ινδύοι, θα λέγαμε ότι κάποιες γυναίκες ή από τη φύση τους έχουν, Στενό κόλπο, όταν δεν είναι σε στήση ο κόλπο του, όταν είναι χαλαρό. Από τη φύση του έχουν μέτριου μεγέθου ανοίγματο κόλπο και από τη φύση του έχουν ανοιχτό κόλπο. Πιο βαθύ κόλπο, πιο πλατή κόλπο. Με τον ίδιο τρόπο που ένα άνδρα που έχει πέω σε στήση και είναι χαλαρό, μπορεί να φαίνεται μεγάλο ή μικρό, και μάλιστα λένε ότι κάποια πέει είναι shower και κάποια λένε grower. Shower σημαίνει ότι όταν είναι χαλαρό φαίνεται μεγάλο, αλλά όταν έρθει σε στήση δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα περίμενε ότι θα είναι και κάποιον, αλ, και αλλο, κάποιον άλλον ανδρών το στήος του. Το, και κάποιον άλλον το οποίο του φαίνεται μικρό όταν είναι χαλερό. Αλλά όταν μπει σε στήση, μπορεί να γίνει πιο μεγάλο από εκείνο του άλλου που είναι shower, του grower. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα με ενευριάσουν στο τέλο. <laughs> λοιπόν, από τότε 42 ήμουν, μου συμβαίνει με κάθε σύντροφο ή σεξουαλικό παρτενερ. Είναι δικό σου επίτευγμα το να ξεπεράσεις τις όποιες ηθικές αναστολές είχε από μέσα σου και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να απολαμβάνει το σεξ Μιλάω, έχω επιστρέψει πίσω στο σχόλιο της κοπέλας με το σκουίρτι. Να επιτρέψεις τον εαυτό σου να απολαμβάνει το σεξ, να μπαίνει στην πρώτη, δεύτερη φάση και να μπει και στην τρίτη. Πολύ πιθανόν όσων καιρών ήσουν παντρεμένοι να μην είχε οργασμού ή να είχε χαμηλότερη ένταση οργασμού. Σίγουρα οργασμικό ψεκασμό δεν είχε. Όχι γιατί δεν μπορούσε να έχει οργασμό. Ίσως γιατί δεν είσαι στι κατάλληλε ηθίκε για να αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο να απολαύσει το σεξ. Πριν ένα χρόνο από σήμερα, στο πριν ένα χρόνο από σήμερα, που χώρισε από σχέση ψυχολογικά κακοποιητική. Ναρκισάρα αυτό, συνεξαρτητικό, εγώ κλασικά, είχα το εξή άγχο. Αν κάποιο επόμενο σύντροφο θα το δέχεται αυτό που μου συμβαίνει, γιατί όλοι στην αρχή συναρπάζονται, αλλά στην πορεία, ω Ναρκισάρε που ήταν όσοι έμπλεξα, και θέλοντα να με μειώσουν, άκουσα χίλια σχετικά κακόβουλα σχόλια. Α, καλά! Εγώ πια μετά από ένα χρόνο εντατικής ψυχοθεραπείας, σπάζοντας και το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης και με την καθοδήγηση του ψυχοθεραπευτή μου βρήκα τις απαντήσεις μου. Ήθελα απλά να το αναφέρω σε περίπτωση που ενδιαφέρει κάποιους και μιας που ασχολήθηκε και στο βιβλίο σου με το θέμα του σεξ και η ερώτηση είναι εξή. Τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες που δεν είναι σε αυτό που κοινωνικά υπάρχει ως κατασκευασμένο για τη σεξουαλική μας έκφραση και λειτουργία και στιγματίζεται ψυχικά κάποιος από κακούς σχολιασμούς, πώς το ξεπερνά και αποδέχεται τον εαυτό του χωρίς δισταγμούς για τη σχεσιακή του συνέχεια. Τελικά δεν ήταν δύο γραμμές. Χαχά, τι να κάνω που έπρεπε να εξηγήσω λίγο τα πράγματα που είμαι και πολύ γραφότατη κιόλας. Και τη λέω: Μιλάω για το squirting, ναι, και σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Του ενοχλούσε. Μάλιστα, στείλε μου σε mail τα κακόβουλα σχόλια τι ακριβώ έλεγαν. Και εδώ. Είδατε, εγώ η ίδια λέω σε κάποιον στείλε μου email άμα έχει να πει κάτι ξεχωριστό και διαφορετικά από όλα όσα λένε συνήθω οι υπόλοιποι για να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο να μας χρησιμεύσει όλους μας. γράφει λοιπόν η κοπέλα, έχει βάλει θέμα. Η Κατουρλού έγραψε και βάλε χαχά. Καλημέρα, Θέκλα. Λοιπόν, όπω προείπα στην αρχή, όταν το πρώτο έπαθα, με τον πρώτο, εκείνη τη στιγμή έπαθα σοκ και ζητούσα συγγνώμη γιατί δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Ε, δεν είχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και δεν γνώριζε ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει έντονο οργασμό, ο οποίο να συνοδεύεται από οργασμικό ψεκασμό. Και ένα έντονο γυναικείο οργασμό μπορεί να συνοδεύεται με τη λεγόμενη γυναική εξπερμάτιση, αλλά είναι μερικέ σταγόνε που φεύγουν από την ορίθρα εκείνη την ώρα και δεν γίνεται αντιληπτό. Ενώ ο γυναικείο ψεκασμό ή αλλιώ σκουίρτινγκ, ο γυναικείο οργασμικό ψεκασμό ή αλλιώ σκουίρτινγκ, μπορεί να έχει μέχρι και 100, 200, 300 ml υγρό. Και όπω είπα και στο επεισόδιο του podcast, το δεύτερο, η σύσταση εκείνου του υγρού περιέχει μέσα το αντιγόνο PSA, αυτό που παράγει ο προστάτης, το οποίο παράγεται στους αδένες skins, έχει κάποια στοιχεία που προσωμιάζει η σύσταση με τα ούρα αλλά δεν είναι ούρα. Άρα αν είχε κάνει σεξουαλική διαπαιδαγωγήση θα γνώριζες ότι πολύ πιθανόν σε κάποια φάση στη ζωή σου να απολαύσεις ένα οργασμικό ψυχασμό. Ναι, ήμουν 42, αλλά δεν ήξερα ότι μπορεί να μου συμβεί έτσι ξαφνικά και να μην μπορώ να το ελέγξω. Μα δεν κατουράς αγάπη μου εκείνη την ώρα. Έχεις οργασμό. Όπως ο άνδρας την ώρα που εξπερματίζει δεν μπορεί να σταματήσει να εξπερματίζει. Έτσι και η γυναίκα την ώρα που έχει οργασμό δεν μπορεί να σταματήσει είτε την έκκριση του οργασμικού υγρού που γίνεται με έναν απλό οργασμό, είτε τον οργασμικό ψεκασμό που γίνεται με έναν ε, οργασμό που συνοδεύεται με σκουίρτι. Τότε εκείνο αντέδρασε πολύ όμορφα. Θυμάμαι είχε πει γιατί μάτια μου δεν μου το είπε ότι το παθαίνει αυτό. Η απάντηση μου ήταν η αλήθεια. Μα πώ να σου πω κάτι που δεν γνώριζα ότι θα μου συμβεί. Εγώ γνωρίζω γυναίκε οι οποίε πήγαν στον ουρολόγο και του είπαν: Έχω, έχω πρόβλημα, έχω ακράτεια και με τι ερωτήσει που του έκανε ο γιατρό και του έκανε και εξετάσει, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν ακράτη, αλλά είχαν οργασμικό ψεκασμό. Έκαναν σκουίρτινγκ. Η απάντηση μου ήταν η αλήθεια. Μα πώ να σου πω κάτι που δεν γνώριζε ότι θα μου συμβεί. Δεν είχα ακόμη μαντικέ ικανότητε. Ούτε τώρα έχω πέρα από μια. Να, έχω γίνει Nark Detector και Nark Fleet. Του ψεκάζω και τέζα. Ότι επειδή τα φτιάχνει συνήθω με ότι με το που τους ψεκάζει αυτοί πέφτουν τέζα. Γιατί αντιδρούν αρνητικά σε κάτι τέτοιο. Τώρα δούμε τι γίνεται. Επειδή δεν ήξερα σχετικά με το σκουίρτινγκ, πήγα και στο γιατρό και στη μέα μου και μορφώθηκα. Μπράβο, μπράβο. Και στο γυναικολόγο σου και στη μέα σου πας για τέτοια πράγματα. Μέχρι και για τους αδένες του σκίνς μου μάθανε. Πέρα από εκείνο το όμορφο σχόλιο, το επόμενο που είπε ήταν ότι τον αποσυντόνιζα βέβαια που ζητούσα συγγνώμη και δεν μπορούσε να τελειώσει. Θα μου πεις πού το κακό σε αυτό αφού είπε ότι ένιωθε. Πια hm. Ποια θεωρώ περί αυτό το σχόλιο γιατί ήταν σαν να μου έριχνε φταίξιμο ότι μια αυθόρμητη σωματική μου λειτουργία που είναι στα πλαίσια του σεξ του μείωσε την απόλαυση. Μετά από δύο μήνες σχέση μου λέει μετά τη συνέβρεση Μήπω την επόμενη φορά να πήγαινε τουαλέτα πριν κάνουμε σεξ. Λέω, είδε ότι πήγα και έκανα κεντού και βλέπει ότι η ποσότητα δεν είναι όσο μια ούρηση. Καθώ και αν ξανακάνουμε τώρα σεξ, πάλι ίδια ποσότητα θα είναι. Ε, δεν νομίζω να μπορεί να ορίσει ο άνθρωπο ένα λίτρο σε δέκα λεπτά. Να σημειώσω ότι την πρώτη φορά που συνευρεθήκαμε, ενώ είμαστε στο σαλόνι και κάναμε τα προκαταρκτικά μα, μεταφερθήκαμε στην κρεβατοκάμαρα. Και πριν ξαπλώσουμε έβγαλε από την τουλάπα και έστρωσε ένα υπόστρωμα που από τη μια πλευρά είναι αδιάβροχο. Ήξερε ότι θα το πάθω. Ό,τι γενικά είχε ψυχαναγκασμούς και υποχονδρίαση είχε. νομίζω ότι το, το, αυτό το συντόνι με το υπόστρωμα το βάζει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να λερώσει τα συντόνια του κατά το σεξ. Δεν είναι κακή ιδέα ένα συντόνι με υπόστρωμα. Δεν νομίζω να ήξερε ότι θα το πάθεις. Πού να ήξερε, αφού τις ίδια δεν ήξερε. Αφού, λες, γενικά είχε ψυχαναγκασμός και υποχονδρίαση. Αλλά τότε είχα ερωτευτεί και δεν αντιδρούσα όταν έκανε παρατηρήσεις, ακόμη και για τον καζάκι που άναβα να φτιάξω καφέ και τον οροχλούσε η μυρωδιά. Τέλος πάντων, μας τελείωσε αυτός. Ξέρεις, ένας άνδρας ναρκισιστής ενοχλείται πάρα πολύ να βλέπει τη γυναίκα να απολαμβάνει τον οργασμό. Και και να έχει εντό εισαγωγικών εξπερμάτιση, γιατί δεν περιέχει σπέρμα μέσα ο, ο γυναικείο οργασμικό ψεκασμό. Να ε, ε, εσύ έκανε και μεγαλύτερη, πα, παρήγε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτόν, οπότε τσαντιζόταν. Σου λέει, Εγώ δεν μπορώ να σε καταβρέξω, εσύ με καταβρέχει. Οπότε το γύρισε σε κάτι αρνητικό σε σένα. Άρα αυτό που τον ενοχλούσε δεν είναι ότι του λέγε συγγνώμη, συγγνώμη, είναι ότι του σου συνέβαινε. Ο τελευταίο που ήταν καρανάρκησο. Και διεστραμμένο κιόλα, πριν συνευρεθούμε, του είπα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν με πίστεψε, βέβαια. Όταν συνέβη και μάλιστα πολλαπλέ φορέ, είχε κατενθουσιαστεί. Βλέπεις, λόγω διαβήτη, είχε θέμα με τη στιτική του λειτουργία, τονώθηκε η αυτοικόνα του και ένιωσε θεούλη. Μόνο μην με ρωτήσετε πώ με χιλιαπάτησε χωρί να έχει στήσει. Το έκανε. Όπω το έκανε και με μένα και σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Ναι. Το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση. Πάρα πολλέ φορέ. Όταν πέρασε στη φάση του devaluation, η φάση, η φάση του devaluation που φαίνεται ότι διαβάζει πράγματα για του ναρκιστέ στα αγγλικά, είναι όταν ο ναρκιστή έχει βαρεθεί να παίζει μαζί σου και σε απαξιώνει. Η φάση τη απαξίωση. Όταν έφτασε στη φάση που με απαξίωσε, τι έκανε. Ε, φυσικά και στέρισε σεξ. Και πέρα από το να με κάνει να έχω τύψει. Λέγοντα μου ότι δεν βλέπω την κατάστασή του, εννοούσε τη δυσλειτουργία, μετακόμισε για οικονομικού λόγου στο σπίτι των γονέων του και όταν πήγαινα εκεί για αρκετό διάστημα, καθώ δούλευα με τηλεργασία λόγω COVID, όποτε προσπαθούσα να έρθω πιο κοντά για να κάνουμε σεξ, η απάντηση ήταν: Ε, δεν γίνεται, γιατί εσύ παθαίνει, αυτό παθαίνει. Και α είχα προμηθευτεί ήδη εγώ υπόστρωμα. Οι γυναίκε που κάνουν squirting... να κάνουν πάνε και αγοράζουν. Έχουν δύο-τρία υποστρώματα από αυτά, τα οποία έχουν νάιλον από την κάτω πλευρά και το βάζει πάνω από το κρεβάτι πριν να κάνει έξι. Δεν χρειάζεται να αλλάζει σεντόνια, καλύματα και τέτοια. Υπάρχουν πρακτικοί τρόποι. Με τον ίδιο τρόπο που όταν πάει σπέρμα πάνω στα σεντόνια πρέπει να αλλάχθουν και με τον ίδιο τρόπο όταν πάει σκουίρτιν πρέπει να αλλάχθουν γιατί βρέχονται. Λοιπόν, άλλε φορέ μου έλεγε με μίσο και φθόνο στη φωνή ξέρω τι θα έκανες αν ήσουν με κανέναν που να είχε πουλή. Είσαι κατουρλού. Είμαι πολύ εναντίον του να μειώνει μια γυναίκα τον άνδρα όταν έχει θετική τη λειτουργία, αλλά είμαι εξίσου πάρα πολύ εναντίον να μειώνει ένα άνδρα μια γυναίκα επειδή έχει αυτό θετική τη λειτουργία και δεν πάει να λύσει το πρόβλημα του. Ή το πρόβλημα του δεν λύνεται. Η γυναίκα τον αποδεχόταν όπω ήταν και αυτό Άλλε απέφευγε λέγοντά μου για να με ξενερώσει ότι πρέπει να στρώσουμε πάνες από του σκύλου για να κάνουμε έρωτα. Όταν όμω εγώ έκανα εκείνη συμπά και γίνει κάτι, προσέφερα τι υπηρεσίε μου, ενώ το έκανε σε συστοματικό, παρόλο που χρειαζόταν ώρα ατελείωτη γιατί υπήρχε το θέμα που είχε, και με να πιστεί και προσιλωμένη στο έργο μου, το δεχόταν μια χαρά. Για να προσφέρει ούτε λόγο. Έτσι είναι οι ναρκιστέ. Παίρνουν στο σεξ, δεν προσφέρουν. Παίρνουν, δεν προσφέρουν. Παίρνουν, δεν προσφέρουν. Και άντρε και γυναίκε είναι ναρκιστέ. Ακόμη και όταν του έλεγα ότι η σεξ δεν είναι μόνο η διείσδυση, και εκεί με έκανε Σκουπίδι να πνίγομαι στι τύψει. Πώ θα ένιωθε εσύ αν είσαι στη θέση μου, Σαν ακροτηριασμένο νιώθω. Έχουμε τόσα προβλήματα και εσύ θέλει σεξ. Ναι, αλλά να κάθεσαι εσύ μια ώρα να του κάνει στοματικό δεν είχε πρόβλημα. Δεν ένιωθε ακροτηριασμένο. Λοιπόν, ισονομία και ανταποδοτικότητα και στο σεξ. Του κάνει στοματικό, σου κάνει στοματικό. Σου κάνει στοματικό, του κάνει στοματικό. Όχι να κάνει μόνο ένα τον άλλο. Δεν έχουμε μιλήσει για το στοματικό σεξ ακόμη στο podcast. Θα μιλήσουμε. Στοματικό σεξ είναι όταν αντί να γίνει ε, διείσδυση του παίου στο κολ, στον κόλπο αν είναι ετεροφιλοφίλη το ζευγάρι η γλώσσα του άνδρα και η γλώσσα της γυναίκας, το στόμα του άνδρα και το στόμα της γυναίκας χρησιμοποιούνται πάνω στο σεξουαλικά όργανα τα κατη, κα, ή την κλιτορίδα, τον κόλπο ή το πέος του σεξουαλικού συντρόφου και προκαλούν πρώτο, δεύτερο, τρίτο στάδιο. Και η αλήθεια είναι, σαν συνεξαρτητικό ζωάδι, είχα απίστευτη ψυχοπαθολογική έλξη και πόθο για το διαστραμμένο. Δεν το λέω έτσι απλά, ξέρω ότι έχω δει τα μάτια μου τόσο που τον κυνηγούσα, τον χάιδευα, τον χούφτωνα, λες κι ήμουν Ψυχοπαθολογική έλξη! Αυτή και το τώρα. Ε, δεν το άκουσες! <laughs> Κόντεψα να χάσω εντελώς τη γυναικεία μου υπόσταση. Δεν είναι κακό η γυναίκα να ξεκινάει το σεξ. Καθόλου. Δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά σε ένα ζευγάρι στο οποίο είναι τα πράγματα καλά και ξέρει η γυναίκα ότι τη θέλει ο σύντροφο τη, άμα είναι ετεροφιλόφιλο το ζευγάρι. Μέσα από τι συνεδρίε μου που εξέφρασα τον προβληματισμό μου για τον επόμενο σύντροφο και ενώ δεν ήξερα πού εδράζεται αυτό ο φανταστικό φόβο που είχα, διαπιστώθηκε ότι είναι τελικά από αυτά τα σχόλια. Γιατί ο κάθε περιστασιακό παρτενέρ που είχα ανάμεσα σε αυτέ τι δύο σχέσει, πάντα τρελαίνονταν και πάντα θέλανε να ξαναβρεθούμε. Άλλο που για χύψη λόγου δεν ήθελα εγώ. Υπήρξε μάλιστα ένα που έλεγε: Γιατί δεν με θε να κάνουμε σχέση να πηδιόμαστε σε όλο το σπίτι και α μου το κάνει όλο με στα νερά. Γουστάρω τόσο που θα φεύγει και θα το αφήνω έτσι να σε νιώθω. Θα μου πει: ένα λέω και αυτό, είπα μια λόγια έτσι. Δεν <laughs> ξέρω. <laughs> αυτό όμω δεν σε, δε σε, δε σε προσβάλλει συναισθηματικά. Αν ο ίδιο θέλει να έχει το, το σπίτι του και να μην το καθαρίζει μετά το δικό του είναι το σπίτι. Εσύ να μην μένεις εκεί. <laughs> Τι είμαι, εργαλείο? Όπως ένα άλλος μου είπε, βρες για σχέση όποιο θες, αλλά σε παρακαλώ, μόνο και μόνο γι' αυτό που παθαίνει και το πώς παρταράς μετά, παίρνε με μια στο τόσο να βγάζουμε τα μάτια μας. Μάλιστα, άλλος αυτός. Και ένας τελευταίος, ενώ είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ξαναβρεθούμε, ένα βράδυ με βρήκε στο facebook και βρήκα μήνυμα στα spam, γιατί δαύτους δεν τους έβαζα ποτέ στα social μου, να μου κάνει πλήρη περιγραφή πόσο δεν μπορεί να ξεχάσει το σεξ που κάναμε και το πώς <laughs> νιώσε τη στιγμή της εκτόξευσης. Μάλλον θα με μπέρδεψε με την Νάς. <laughs> Πού πήγαινα και τους έβρισκα. Αγάπη μου, δεν θες και πολύ προσπάθεια. Να βρει αρχισιστέ, ειδικά αν μπει στο Tinder, στο Minter, στον Bumble, στο. Αυτού δεν είναι, έχει πολλού. Δεν είναι όλοι. Έχει όμω. Έχει πολύ κόσμο. Τι σου έχω κάνει εαυτέ μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Τουλάχιστον μια ξέρω ότι όποιο δεν το δέχεται δεν είναι για μένα. Εννοείται, είναι κομπλεξικό του και όποιο δεν το δέχεται. Είναι κομμάτι του εαυτού μου και ή θα το αποδεχτεί ή έχει δικαίωμα να μην το θέλει, αλλά να το πει, και όχι να με μειώνει υποχθόνια και να μου στερεί τη σεξουαλική ανάγκη μου. Άλιστα. Εσύ τιμωρείται γιατί απολαμβάνει πολύ το σεξ. Άλλοι τιμωρείται γιατί είναι πολύ όμορφη. Άλλοι τιμωρείται γιατί είναι πολύ δυναμική. Άλλοι τιμωρείται γιατί βγάζει πολλά χρήματα. Άλλοι τιμωρείται γιατί είναι καλή στον τομέα τη. Να ξέρει ότι οι ναρκιστέ τιμωρούν του συντρόφου του αν έχουν κάτι καλό. Οι υπόλοιποι που κάναν σαν τρελή είναι ούτω ή άλλω ασχολίαστο σω και γι' αυτό δεν υπολόγισα τη γνώμη του ω προ αυτό. Όχι. Νομίζω ότι δεν υπολόγισε τη γνώμη του επειδή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μία γυναίκα με συνεξάρτηση, ε, άμα ακούσει καλά λόγια δεν τα δέχεται, άμα ακούσει κακά τα δέχεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο με τον οποίο δοκίμασε να κάνει κάτι και δεν σου βγήκε μετά και λε είναι ασχολία του, δεν μου ταιριάζει, ότι λέει ψέματα όταν λέει ότι ήταν εκπληκτική εμπειρία να κάνει σου. Γιατί είχαν και αυτοί διάφορα θέματα και δεν υπολόγιζα την άποψή του και με συνέφερε. Ενώ οι άλλοι, η κρυφό και η μεγαλομανεί να τους του είχα σε υπόλοιψη. Μια μουντζα παρακαλώ. Ε, τη δίνω σε μένα, γιατί χρειάζομαι και εγώ μια μουντζα. Και πάρτε την κι εσεί. Πάρτε την κι εσύ. Όχι μόνο του υπολόγισα, αλλά του αφιέρωσα και πόσε συνεδρίε να βρούμε την πηγή του φόβου μου. Εκεί κατάλαβε βέβαια ότι το τραύμα δεν είναι πάντα κάτι ουάου για να συμβεί. Μπορεί να συμβεί και από μια τόση δά λέξη, ένα δίθεν χιουμοριστικό σχόλιο: Ναι, εκείνη και κακοποίηση. Και ναι, θύματα πέφτουμε όλοι. Και ψυχολόγοι σαν εσένα και κοινωνικοί επιστήμονε σαν εμένα, και α έχουμε εξειδικευθεί στα κοινωνικά προβλήματα, την κακοποίηση και την ψυχική νόσο. Να σε καλά, χαίρομαι που σε βλέπω να λάμπει και λάμπει. Yeah. Ε, εννοείται το βιβλίο μου θα έρθει σπίτι μου και μακάρι να έρθει στον τόπο μου να το πάρω απευθείας υπογεγραμμένο από τα χεράκια σου. Από συνεξαρτητική σε συνεξαρτητική. Γιατί ό,τι αναγνωρίζουμε μπορούμε και να το παλέψουμε και να το... Oh, ένα λεπτό. Και να το διορθώσουμε και να το ελέγξουμε. Σε ευχαριστώ. Και μόλις θυμήθηκα κάτι εξίσου σημαντικό. Δεν είναι μόνο η σύντροφοι μου, αλλά και κάτι χειρότερο. Γυναίκε, ναι, γυναίκε, οι οποίε δίθεν φίλε μου, μου λέγανε να πάω σε γιατρό γιατί είχα αρκράτια. Και μάντεψε, πήγα, α, και έκανα ουροδυναμικά και υπερήχου, όλα φυσιολογικά. Και επειδή έχω και αυτό, αν ναι, τα κατάφερα, κάνω εξετάσει ούρων 24 ώρου συχνά. Η ημερήσια συλλογή 700 το λιγότερο με 1300 ml το περισσότερο. Κάθε φορά που γίνεται να έχω σκουίρτινγκ, η ποσότητα είναι τουλάχιστον 300 ml. Και αν συμβεί δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ή όσε φορέ σε ένα βράδυ, κάθε φορά τόσο πολύ θα έχω. Μόνο μια γλυκούλα φίλη, όταν του συζητούσαμε, ναι, συζητάω για το σεξ και με φίλε και με όποιον, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι άβατο, αλλά απλώ ανθρώπινη ανάγκη για οργανικού και ψυχολογικού λόγου, μόνο αυτή μου λέει πάντα, το έχω ξαναπεί ότι σε μισό γι' αυτό που σου συμβαίνει. Να μην επαναλαμβάνουμε. Μέχρι και γυναίκε λοιπόν με έχουν μπει κατουρνού. Λοιπόν, όσα δεν φτάνει, αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Λοιπόν, θέλω εδώ να παρακαλέσω τι γυναίκε που έχουν παρακολουθήσει αυτό το βίντεο να μην ανησυχήσουν εάν είναι 25, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 60, και πόσο και ακόμη δεν έχαν οργασμικό ψεγασμό. Να μην ανησυχήσουν καθόλου. Κατά τη γνώμη μου, και κατά την πείρα μου ως ψυχολόγος που έχω πάρει τα σεξουαλικά ιστορικά πάρα πολλών ανθρώπων, γιατί αντιλαμβάνεσαι όταν κάποιο πάει στο ψυχολόγο και ειδικά τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα, ε, πολύ συχνά χρειάζεται να πάρεις και το σεξουαλικό ιστορικό. Έχω αντιληφθεί μέσα από την κλινική μου πείρα ότι κάθε γυναίκα μπορεί να φτάσει στο σημείο να έχει οργασμικό ψεκασμό εάν ξεπεράσει όλα τα ενοχικά ζητήματα που έχει σε σχέση με το σεξ. Αν απελευθερώσει εντελώς το μυαλό τη από τη σκέψη ότι το σεξ είναι κάτι που το κάνεις μόνο άμα είσαι μέσα σε σχέση, μόνο άμα είσαι παντρεμένη, είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις και να το κάνεις πολύ προσεκτικά και είναι συνδεδεμένο το σεξ με την τροπή και είναι συνδεδεμένο με ένα σωρό άλλα πράγματα. Το έχω δει σε πολλές περιπτώσεις γυναίκες οι οποίες αποφάσισαν για οποιοδήποτε λόγο μέσα από οποιαδήποτε διαδικασία, είτε μέσα από προσωπική προσπάθεια, είτε μέσα από ψυχοθεραπεία, είτε μέσα από τα γεγονότα της ζωής τους. Γυναίκες που αποφάσισαν ότι δεν πάνε να χεστούν όλοι τους. Και δεν με νοιάζει τι έλεγε η μάνα μου για το σεξ και δεν με τι έλεγε ο πατέρα μου για το σεξ και δεν με νοιάζει τι μου έλεγα στο κατηχητικό για το σεξ. Ε, άμα το βρω θα το απολαύσω. Αυτές οι γυναίκες ανακάλυψαν σε διάφορε ηλικίε, όχι μόνο στην ηλικία που το ανακάλυψε εσύ στα 42, αλλά και σε λίγο νεότερε και λίγο μεγαλύτερε ηλικίε, ανακάλυψαν ότι μπορούν να έχουν οργασμικό ψεκασμό. Όλε οι γυναίκε μπορεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Χρειάζεται όμω να είναι πλήρω αφημένε, και για να είναι μια γυναίκα πλήρω αφημένη, πρέπει να έχει ένα σύντροφο ή μία σύντροφο, ο οποίο ή η οποία, γιατί λέω μία σύντροφο. Η ένα σύντροφο, γιατί υπάρχουν και γενικοί Είμαστε συμπεριληπτικό κανάλι. Πρέπει ο σύντροφο τη γυναίκα εκείνη να μην ε, ε, περιορίζει τη γυναίκα και να την ενθαρρύνει. Και φαίνεται ότι άμα το κάνει μια φορά, άμα φτάσει ο οργανισμό σου να έχει αυτό τον έντονο οργασμό που να, που να, συνοδεύεται από οργασμικό ψεκασμό από σκουίρτινγκ, τότε είναι πιο εύκολο να φτάσεις εκεί, γιατί πραγματικά, αν και εσύ η ίδια καταλάβεις ότι έχει σπάσει κάποια εσωτερικά φράγματα, κάποια εσωτερικά φράγματα μέσα σου αναστολών και ενοχών γύρω από το σεξ, τότε μπορείς να απολαύσεις αυτή την εμπειρία Χωρί ενοχέ. Άρα θα έχει. Εν τω μεταξύ, θα σα πω ότι γνωρίζω και γυναίκε, γιατί σα είπα, τόσε χιλιάδε άνθρωποι που πέρασαν από το καλάζιο και μου καναπέναν και μου είπαν τη ζωή του και πήραν τα σεξουαλικά του ιστορικά. Μπορώ να κάνω κάποια άτυπα στατιστικά. Γνωρίζω και γυναίκε οι οποίε ήταν παντρεμένε με τον πρώτο του ερωτικό σύντροφο. Δηλαδή, γυναίκε οι οποίε ερχόντουσαν από ένα περιβάλλον στο οποίο παντρεύτηκαν και μετά έκαναν σεξ αλλά είχαν εξαιρετικά καλή σχέση με τον σύντροφο τους και ήταν αγαπημένο ζευγάρι και επικοινωνιακό, οι οποίες μου ανέφεραν έτσι πολύ casually, πολύ άνετα, πολύ χαλαρά, ότι ναι, έχω και οργανισμό, έχω ψεκασμό, ναι, ναι. Από την αρχή δηλαδή, ναι. Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας με πολλούς άνδρες για να κάνεις squirting... ούτε σημαίνει ότι πρέπει να είσαι από μια ηλικία και πάνω για να κάνεις squirting... Έχει να κάνει με το πόσο φυσικά αντιμετωπίζεις το σεξ. Και ξαναλέω, αν δεν κάνει squirting, αλλά έχει οργασμό και έχει το. το inoculation, την εξπερμάτιση εντό εισαγωγικών που είναι με τον, με τον οργασμό κανονικά, που είναι 2-3 ml, πάλι απολαμβάνει του σεξ. Πάλι μπορεί να το απολαύσει. Και επίση, όλε οι γυναίκε, εάν όντω μπουν στη διαδικασία του να έχουν την πρώτη φάση και τη δεύτερη φάση μπορεί να έχουν και την τρίτη φάση. Δηλαδή να έχουν οργασμό. Και όπως είπα και στο δεύτερο επεισόδιο του podcast το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο μία γυναίκα μπορεί να ξανακάνει σεξ πολύ πιο γρήγορα από ότι ένας άντρας. Δηλαδή ένας κύκλος ερωτικός ενός άντρα είναι συγκεκριμένος. Κάνει, τελειώνει, μετά έχει ένα refractory period που λέγεται στα αγγλικά. Μία περίοδο που αναλόγως με την ηλικία του πάει από μισή ώρα μέχρι κάποιες ώρες, μέχρι να μπορέσει ξανά να μπει στη διαδικασία. Ενώ έχει γυναίκες οι οποίες μπορούν αμέσως να μπουν στη διαδικασία. Και έχει γυναίκες οι οποίες μπορούν να έχουν περισσότερους από ένα οργασμούς. Δηλαδή κύκλους σεξουαλικής διαγερσής. Μέσα σε ένα σεξουαλικό session, σε μια σεξουαλική συνεδρία με τον την παρτενέρ του ή με τον εαυτό του, πολλά θέματα που θα μάθουμε στα μαθήματα σεξουαλική διαπαιδαγωγή, αλλά πραγματικά καταλαβαίνει άνετα τον αρκισιστή από το πώ θα διαχειριστεί το να είναι πολύ καλό στο σεξ ο σύντροφο του ή ε, να είναι πολύ γουάου wow, η εμπειρία. Καλοί στο σεξ είναι οι άνθρωποι οποίοι δεν νιώθουν ενοχέ και δεν τρέπονται, αποδέχονται το σώμα του όπω είναι, νιώθουν άνετα με τη σωματική του εικόνα και δεν έχουν ενοχέ σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Έτσι είσαι καλό στο σεξ. Ούτε αν έχει στη ταβιζιά, αν είσαι γυναίκα, ούτε αν έχει ψηλό κόλλο, ούτε αν έχει ωραία μέση, ούτε αν έχει ωραίο μακιγιαζ ή ωραία μαλλιά ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι η εμφάνιση. Ούτε το αν έχει μάθει τεχνικέ και κάνει ακροβατικά και κάνει πυρουέτε, το να είναι καλό στο σεξ ένα άνθρωπο, άνδρας ή γυναίκα, έχει να κάνει με το πόσο απελευθερωμένο ή απελευθερωμένη είναι σε σχέση με το σεξ και πόσο αγαπητικό άνθρωπο είναι. Και εδώ θα σα πω κάτι το οποίο το απάντησα σε ένα σχόλιο. Ναι, το, το σκυλί μα ε, είναι σε ενθουσιασμό. Ένα, ένα, μια πληροφορία την οποία απάντησα σε ένα σχόλιο κάτω από το ίδιο βίντεο, το δεύτερο επεισόδιο του Σεξέτ που ρωτάει ε, κάποιο μια κοπέλα αν οι γυναίκε έχουν περισσότερη ε, οκυτοκίνη ή οξυτοκίνη από τους άνδρες. Και το ψάξα και απάντησα κάτω στο, από σχολείο αυτό που υπάρχει στη βιβλιογραφία ότι οι γυναίκες, λόγω του ότι γεννούν και θυλάζουν, η οκυτοκίνη είναι μία ορμόνη που είναι απαραίτητη στη γέννα και στο θυλασμό, συνήθως έχουν περισσότερα ποσοστά οκυτοκίνη στο αίμα τους από ό,τι οι άνδρες. Όμως, λέει, έχει βρεθεί ότι τα ζευγάρια που έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, τα ζευγάρια που είναι τρυφερά και αγαπητικά, ήρεμα, ξέρω ότι ενθουσιάζεσαι με τα σεξουαλικά θέματα, αλλά ήρεμα, ότι παρατηρείται στου άνδρε αυτών των ζευγαριών, των ετεροφιλόφιλων ζευγαριών, να έχουν ψηλότερα ποσοστό κοιτοκίνη. Και επίση, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό για όλου του άνδρε. Ακούστε, άνδρε, ελάτε εδώ κοντά. Θα σα το πω στο μικρόφωνο. Αν ένα άνδρα έχει αυξημένα ποσοστό κοιτοκίνη, έχει καλύτερη σεξουαλική λειτουργία. Έχει καλύτερη στήση. Βοηθάει πολύ στη σεξουαλική απόδοση η οξυτοκίνη ή η ο οκυτοκινη Άρα, αν κάθε φορά που σας δίνετε ευκαιρία να αγκαλιάσετε, να χαϊδέψετε, να έρθετε σε σωματική επαφή, να μοιραστείτε αγάπη με τον τη σύντροφό σας, αυτό σας κάνει καλύτερους εραστές. Ας σας ενδιαφέρει δηλαδή, λέμε τώρα. Τι να πούμε κι εμείς. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα. Όλα τα ακούσαμε πλέον αυτούς τους ναρκισιστές. Θα ακούσουμε κι άλλο όμως. Μην ανησυχείτε, θα ακούσουμε. Φιλιά.